ακούσουμε πρώτα λίγο την κυρία Αγγελική Μπαμπούλη, εκπρόσωπο του Regency Casino, που είναι χορηγός στο Best Goal της χρονιάς. Πώς είναι να βραβεύετε ένα ωραίο goal, ας πούμε? Αυτό που ευχόμαστε εμείς ως Regency, σαν χορηγός του ΠΑΟΚ, το 2016 να βάλεις ακόμα ωραιότερα goal. Συγχαρητήρια. Και ακούμε τον Δημήτρη τον Μπέλκα τώρα. Δημήτρη, πέρασε πολύ καιρός από εκείνο τον goal. Τι σου έχει μείνει, αν θεωρείς ότι θα έχεις να διηγήσει κάτι, ας πούμε, αργότερα όταν τελειώσει την καριέρα σου, και αν πιστεύεις ότι έρχονται ακόμη καλύτερα γκολ? Εντάξει, σίγουρα μου έχει μείνει τον γκολ. Ήταν πολύ ευχάριστη στιγμή. Μου άρεσε πολύ και εμένα προσωπικά. Μου αρέσουν γενικά τέτοιες εμπνεύσεις στο ποδόσφαιρο. Αργότερα φυσικά θα το θυμάμαι, φυσικά θα έχω να το λέω και ελπίζω να έρθουν ακόμα πιο ωραία γκολ. Μήπως αύριο κόντρα στην ΑΕΚ είναι μια καλή ευκαιρία? Το έχουμε πολύ. Θα ρωτήσω εγώ το εξής. Πρώτη σου συμμετοχή είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρώτο σου γκολ με τον ΠΑΟΚ είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το καλύτερο γκολ που βάζεις μέχρι τώρα στον ΠΑΟΚ είναι σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Σου πάει ιδιαίτερα φαίνεται η Ευρώπη? Εντάξει, όπως είπα και πριν, το χάρηκα πολύ. Και το πρώτο γκολ φυσικά που είχα πετύχει εδώ στην Τούμπα πριν 4 χρόνια. Και ελπίζω να έρθουν πολλά ακόμα γκολ για να βοηθήσω πολύ ακόμα την ομάδα. Πώς το έχεις στο μυαλό σου αυτό το γκολ? Γιατί είναι έτσι πως το βλέπουμε και το θυμόμαστε και το ξαναθυμόμαστε από μια ζωγραφιά. Και εγώ είναι πολύ ευχάριστες οι εικόνες στο μυαλό μου και ελπίζω να πετύχω και άλλα τέρματα στο μέλλον. Δημήτρη, θες να κάνεις και ένα σχόλιο, μια εκτίμηση που θα κριθεί αύριο το παιχνίδι με την ΑΕΚ, γιατί όλος ο κόσμος συζητά γι' αυτό. Εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ καλή ομάδα, τη σεβόμαστε πριν το παιχνίδι, αλλά μέχρι και μετά, μέσα στο παιχνίδι, πρέπει να μπούμε και να το κερδίσουμε, να παίξουμε για την υγεία. Τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ, πιστεύεις? Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και δώσουμε όλο το 100%, δεν πιστεύω να έχουμε κανένα πρόβλημα.